Show, γεια σας παιδιά, Τζερ Μπροχερ, και σήμερα θα παίξουμε God of War. Είχα βγάλει ένα βίντεο ότι θα παίξω, αλλά το διέγραψα. Γιατί το PS4 μου είναι και παλιό τώρα και ακούγεται πολύ. Τώρα θα ακούγεται λιγότερο γιατί το έχω ξεσκονίσει, αλλαγή τροφοδοτικού, άλλο μικρόφωνο. Και θα παίξουμε God of War. Έχω παίξει ήδη, το έχω παραλίγο δείξει spoil, δεν ξέρω αν προλάβετε. Πάντως εγώ έχω παίξει, το έχω τερματίσει, να το δείξω και σε εσάς. Θα βάλω τέτοιο. Θα βάλω ελληνικούς υπότιτλους. Αλλά θα είναι στα αγγλικά που θα μιλάνε. Βασικά θα βάλω στα ελληνικά για εσάς. Τι να κάνω. Πω ήδη καρκίνιας. Δεν το βάλουμε στο easy. Στο hard. Ο Χριστός η Παναγιά. Το έχω τερματίσει έτσι πολύ δύσκολο. Το βάλουμε medium. Εγώ δεν μιλάω όμως. Πω που τραγουδάρα. Κοιτάξτε γραφικά. Πω πω νεύρα. Όσοι έχετε παίξει τα προηγούμενα God of War θα ξέρετε ότι η σημάδια είναι κάτω από αυτά τα bandage. Βρήκα μερικά. Ο Χριστός και η Παναγία. Πω, η φωνή του μικρού είναι την Άννα. Εντάξει, του Κρέτος είναι καλή. Είναι ο κίνδυνος δίκας. Και τα δέντρα είναι πολύ πιο μικρό τώρα που τα κόψαμε. Παρόλο που ο developer εξήγησε γιατί δεν συμφωνούσαν οι άλλοι. Αυτός ήθελε να είναι έτσι όπως το κόψαν. Αλλά δεν συμφωνούσαν οι άλλοι. Ναι, θέλω. Αντί για boy, μικρό. Boy. Αρκετά. Θα επικεντρωθώ μόνο στο story. Δεν θα κάνω δηλαδή side quest και τέτοια. Μόνο στο story. Στη βαρκούλα του ψάρα. Πατέρα. Τι. Δεν ξέρω τι λεπτά. Άλλαξε κάτι. Το δάσος φαίνεται διαφορετικό τώρα. Ναι, βέβαια, ανοίγει. Όλα είναι διαφορετικά, μικρέ. Προσπάθησε να μην το σκέφτεσαι. Μάλιστα. Ξέρω που λέω τέτοια, αλλά ξέρω τι είναι που ξέρω. Μάλιστα το έκανα πλάτινο σήμερα. Παλαϊότης Αποστολός. Από... Άντε, δεν πρέπει να διαβάσω. Αποστολός. Ακίνδυνος Γκίκας. Εδώ έχει νικήσει τον Κρόνο, το δέντρο θα μπορεί να πάρει.
κάνω. Περίμενε. Μεου. Μεου. Δημήτρης Παπαδάτος. Χαμή. BRMCQL. Που το λέω ότι να είναι κιόλας πέλα. Ήταν το τελευταίο. Ορίλη. Πω πω πω. Κορυμπάρλο καβόρι. Α. Επίσης, να μην λέτε αυτό το God of War, God of War 4. Λέγεται God of War επειδή ο Kratos έχει αλλάξει εντελώς. Πρώτον. Δεύτερον, άλλη μυθολογία, άλλη ιστορία. Τρίτον, έχει μαζί τώρα και το παιδί. Τέταρτον, τα υπόλοιπα τρία. Ναι. Το προηγούμενο. Μαμά. Ω, εκεί βλέπω τη μητέρα μου. Κοντέψω. Ω, εκεί βλέπω τον πατέρα μου. Πω, που με αργίνιασε. Ω, εκεί με καλούν να πάω. Μω, μη πας. Πω, πω, τραγουδάρα. Ανετρίχασα. Εκεί με καλούν να πάω. Ω, εκεί με καλούν να πάω. Ω, εκεί με καλούν να πάω. Ω, εκεί με καλούν να πάω. Όπα, όπα, όπα. Ω, η μουσική. Όπα, όπα, δεν τρέχεσαι. Κλάψ, κλάψ. Είναι έτοιμη. Λυπάμαι. Κλάψ, κλάψ. Πίεσε. Το μαχαίρι ήταν δικό της. Τώρα είναι δικό σου. Σε έμαθα να κυνηγάς. Όσα ήξερε. Δείξε μου
Τώρα. Τώρα. Γιατί κολλάμε εδώ σαν τήρηση. Τι κυνηγάμε? Θα κυνηγήσεις ελάφι. Προς τα πού? Εκεί που πήγε το ελάφι. Πού πήγε το ελάφι? Εντάξει. Πού πήγε το ελάφι? Από εδώ. Πού πήγε το ελάφι? Ω ελάφι, πού πήγες? Πες με ελάφι. Το Ρουντόλφ με πει ελάφακι. Πατέρα, γιατί το κάνουμε αυτό τώρα? Πρέπει να ξέρω αν θα αντέξεις το ταξίδι. Μετά θα φύγουμε για το βουνό. Από σένα εξαρτάται, κυνήγα. Όσα χάθηκα και όσα βρέθηκα. Τι είπε ρε ο Φίλης. Τι βρήκες? Ίχνη. Όμως όχι ελαφιού. Θα συνεχίσω να ψάχνω. Στα γουρουνιού. Μην με ρωτήσεις, το ξέρω, απλά το ξέρω. Άντε, αφού σε το βρήκα όπως μου. Ναι, αλλά είναι πολύ στρογγυλά. Ίσως αγριογούρουνο. Σας μπράβο. Ω, τώρα τι κάνουμε? Πίδα. Από εδώ, μικρέ. Είσαι μα, μοσχάρι. Ήχνη ελαφιού, φρέσκα. Oh my god, πόσο φρέσκα. Τώρα τα γέννητε. Όπα, δεν έχει κερατώσει η γυναίκα από αυτό το ελάφι. Μέχρι και μπλε έγινε τα κερατά. Το κυνηγάς το ελάφι, δεν το καταδιώκεις. Εντάξει, πατέρα. Έχει να τσέστη εκεί πέρα, αλλά... Ποιος πέρα το φάει τώρα. Μας έσπασε τη γέφυρα. Πώς θα περάσουμε απέναντι? Κλάψε. Κάνε πέρα. Θέλω κόλλο σπίτι. Ρος. Φέρε την τζαγουρά. Τι συνέβη εδώ? Τίποτα, μωρέ. Κλάψε, κλάψε. Να το. Στάσου. Μα τι κάνεις? Τώρα θα φυλάγετε. Ρίχνε μόνο. Ρίχνε μόνο όταν σου λέω εγώ. Λυπάμαι. Μη λυπάσαι. Γίνε καλύτερος. Είμαι με το πολύ ωραίο ύπνο. Έτσι όλο το βράδυ. Και τώρα το. Όχι! Δεν είσαι έτοιμος! Είναι πίσω! Από πάνω σου! Μάρα ρε. Βρε. Μάρα. Πάω για νύχνες, ντρόγκα. Γεια σου.
Δεν έχουν πλησιάσει ποτέ ξανά τόσο τα δάση μας. Drogon. Μη σταματάς. Χριστές σου Παναγιά. Πάμε λίγο εκεί πέρα. Γιατί έχει ένα chest. Κάπου στο χάρτη και συνέχεια στη ροή υπάρχουν αυτά τα chest. Ή θα σας δώσουν μήλα. Επιτρέπετε να μας δω. Horns, πώς το λένε. Δεν μόνο στερικά. Και πάρε τρία μήλα. Πάρε τρία μήλα. Θα με καλώ ζωή μου. Να τώρα έχω ένα. Αν πάρω άλλα δύο, αν βρω άλλα δύο τσέσεις και έχουν άλλα δύο μήλα, θα με καλώ ζωή μου. Αν πάρω άλλα τρία και έχουν το horn, θα... θα μεγαλώ στο Rage, το Spartan Rage. Θα δείτε σε λίγο τι είναι αυτό. Εκεί πάνω! Δαμέ. Πήγε στον παλιό ναό. Η μητέρα είπε να μην πάω ποτέ εκεί. Δεν πειράζει. Δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν, μικρέ. Ου, τι σου είπε. Τι σου είπε για την μάνα σου. Κοίτα. Γεια σου, κοίτα. Είμαι ο Κρέιτος. Μου δίνεις το τόξο πίσω τώρα. Όχι. Το χτυπάς από εδώ. Πρέπει να πάμε πιο κοντά. Να πάμε κοντά. Εντάξει, Ατρέα. Για κυνήγι έχω πάει πάρα πολλές φορές με τη μητέρα. Πότε δεν ήθελες να με πάρεις. Δεν πειράζει. Να το δείξεις. Τώρα. Ήταν η επιθυμία της. Και ήταν ώρα. Εντάξει. Κοίτα, Drogon. Α, Drogon. Τρόμπα που λέμε. Χαρόμιο. Με τα χέρια θα σου Πατέρα, κοίτα. Περίμενε το σήμα μου. Ήρεμα. Μη σκέφτεσαι ότι είναι ζώο. Απλά ένα στόχος είναι. Καθάρισε το μυαλό σου. Στόχευσε σταθερά και εισέπνευσε. Έκλειψε. Αλλού σημάδευα, αλλού το πέτυχε. Πένα. Perfecto. Είναι ακόμα ζωντανό. Oh my god. Το κεράτο μου που πάει μου λέει είναι το κεράτο. Το μαχαίρι σου. Your knife. Όχι. Τελείωσε ό,τι άρχισες. Oh. Και λέω μικρό στα ίδια μου λέγει και μάλλον σου πέσε βράδυ. Ποια είναι και ληστό. Μα τη σκότωσα. Δεν μπορώ. Λέω Κρέιτος. Και ναι, η καλυστό είναι η μάνα του Κρέιτος. Και τον πολεμό σου πέσε στη Σπάρτα. Θα είχα δει το ψαμούσια του ρε φίλε.
Δεν... Κοιτάξτε το σκηνικό, πω πω. Και βλέπετε. Προσπαθεί. Μικρέ, κοίτα με. Τα καταφέραμε. Λίγο αιματάκι. Δεν είσαι έτοιμος. Τι? Τι? Σοβαρά. Βρήκα το ελάφι. Και? Απέδειξα τι αξίζω. Όχι. Γιατί δεν είμαι έτοιμος. Πολλά νεύρα. Απαντάω εγώ για τον Κρέιτος. Δεν έχω αρρωστήσει για πολύ καιρό τώρα. Μπορώ να το κάνω. Αν είναι και αρρώστη. Δεν είσαι καθόλου έτοιμος. Ό,τι σου είπε. Κάμισα να μου λέει δεν μου πίνει. Είναι έτοιμος. Μην ξαναμιλήσεις. Τρόγκα. Χριστός και πάνω. Χαλάρωσε ο Κρέιτος. Ναι παιδιά, χαλάρωσε. Χαλάρωσε, χαλάρωσε ο Κρέιτος αυτό το game. Δεν είναι, δεν είναι. Είχε αλλάξει πάρα πολύ. Τιχά, δεν βλέπεις. Ξεφτύλα.
Νευράκια, νευράκια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τίποτα. Εντάξει που δεν μπορώ να βρεθώ με το τσεκούρι γιατί είπα εγώ μένα. Δεν λειτουργεί το τσεκούρι. Όχι. Χάλασε. Χάλασε το μοτέρ που έχει μέσα. Αχ και δεν λειτουργεί. Σου είπα ότι κάτι άλλαξε στο δάσος. Κι εγώ σου είπα να μην μιλάς. Κι εγώ σας είπα ότι έβαψε τα νύχια. Το δάσος. Α. Γιατί ένα fire troll θα έκαιγε τον κήπο της μητέρας και γιατί τα ντρόγκαρ είναι τόσο κοντά στο σπίτι? Τι ήταν αυτό το πράγμα που μας επιτέθηκε? Δεν ξέρω. Και τώρα μην μιλάς. Φτάσαμε σχεδόν σπίτι. Τι σχεδόν φτάσατε? Μέσα κλαψ, μικρέ. Κλαψ. Μέσα κολόπιδα. Game of the Generation. Πόρε φίλε. Και ναι, θα κάνω εγώ. Κοιτάξτε λίγο facial animations. Κοιτάξτε λίγο γραφικά. Κοιτάξτε το άρμα. Πολύ ωραία. Δεν φτιάχτε κι άλλο. Είπε τουλάχιστον τον κόρη άλλα 5 τουλάχιστον. Φτιάξτε τα. Τώρα. Ε, μικρέ, κλαψ, κλαψ. Ξέρετε, από εδώ κάτω έχει κάτι πράγματα που χάνουν πράγματα. What? Έχασες τον έλεγχο. Όχι, με έχασε. Αυτό το πράγμα ήθελε να μας σκοτώσει. Φυσικά και θυμώνεις σε μια μάχη. Ο θυμός γίνεται όπλο. Αν τον ελέγξεις, μόνο τότε. Εσύ ακόμα δεν μπορείς. Όταν χάνεις... Δεν έχω αρρωστήσει καιρό τώρα. Είμαι καλύτερα. Το ξέρω. Καλά. Alright. Έλα λοιπόν. Φάρα. Θες να σε χτυπήσω? Θέλω να προσπαθήσεις. Άου! Τι slow. Κάν' το ξανά. Α, στα αγγλικά λέει το slow. Γιατί το κάνεις αυτό? Πολύ αργός. Πάμε ξανά. Και κάτι slow. Κόφτο! Αδύναμο. Ξανά. Ξανά. Σταμάτα! Ξανά! Ήρθω μάμος, χάρη. Ο θυμός σου ίσως κάποιες μέσα έχουν εσύ τις μύτες. Ο δρόμος σου είναι δύσκολος. Και εσύ, Ατρέα, σίγουρα δεν είσαι έτοιμος. Τι ήταν αυτό? Ησυχία. Τίποτα. Έκλασε ό,τι. Βγες έξω! Ξένο. Δεν ωφελεί να κρύβεσαι. Πού το ξέρεις? Ξέρω ποιος είσαι. Τι συμβαίνει? Ο Κρέιτος. Το ξέρεις? Και ακόμα πιο σημαντικό, ξέρω τι είσαι. Μικρέ, κάτω από το πάτωμα, τώρα. Μα είπες να μην πάω ποτέ εκεί κάτω. Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Τι είναι αυτά που λέει? Δεν ξέρω. Μπες μέσα. Πες μου αυτό που θέλω να μάθω. Και δε θα χυθεί αίμα. Αυτό δεν του λέγε ρε. Σε είχα για πιο τεράστιο. Αλλά είσαι σίγουρο αυτός. Μακριά από το σπίτι σου, έτσι. Τι θέλεις? 5 μέτρα. Ξέρεις ήδη καλά την απάντηση σε αυτό. Ό,τι και αν ψάχνεις δεν το έχω εγώ. Να ψάξεις αλλού. Κι εγώ που νόμιζα ότι το είδος σου ήταν τόσο φωτισμένο, καλύτερο από εμάς, πιο έξυπνο. Κι όμως κρύβεσαι μέσα στο δάσος.
τους, σαν ένας θηλιός. Δεν κρύβεται, επέλεξε να ζεις σαν άνθρωπος. Δεν θες αυτή τη μάχη. Είμαι σίγουρος ότι τη θέλω. Τι που δεν νιώθω, ρε. Φύγε από εδώ. Αν με σκοτώσεις θα γίνει αυτό. Σε προειδοποίησα. Επιτέλους. Δεν ήθελες να ακούσεις. Όχι. Ο Χρήμπαρ Λόγκ, αυτός που το έφτιαξε στην πουνιά αυτή, ήθελε να το φύγει το ξένο. Πολύ μακριά, χιλιόμετρα μακριά με την πουνιά. Αλλά δεν συμφώνησαν οι υπόλοιποι. Αδύναμος ο ξένος. Κάθε φορά πάνω από το όνομά του, αλλά... Πόσο τρομερά απογοητευτικό! Κλαπς, κλαπς. Έλα λοιπόν! Δεν έχει νόημα. Κλαπς. Με κουράζεις. Έτσι το πάμε. Προσπαθείς τουλάχιστον. Πες μου αυτό που θέλω και ο πόνος σταματά. Πολύ απλά. Γιατί υπάρχουν δυο κρεβάτια εδώ μέσα. Πόβο, έχει υπάρξει εδώ. Γιατί δεν πέτυχε ένα ψήλο. Τόσο πόνο. Από. Όχι. Και να περάσω το LD. Ή LSD, έτσι. Χτύπησα ευαίσθητη χορδή. Εδώ επειδή ξέρω ότι παντά πάταμε ρένα. Ποιον κρύβεις. Λαγός και γέρος. Δεν έπρεπε να είχες έρθει ποτέ στο Μίτκα. Όχι, Λόρι. Λοιπόν, θέλεις να προσπαθήσεις ξανά. Πολύ μιλάς. Δεν θα πεις τίποτα. Καλά. Ίσως μιλήσει αυτός που έχει κρύψει στο σπίτι. Τώρα θα μάθετε τι είναι το Spartan Rage. Διαθέσιμη οργή σπαρτιάτη. Εντάξει. Πάμε λίγο Spartan Rage. Πάμε λίγο Spartan Rage. Ποιος είναι, δεν φοβάσαι ότι θα βρω. Ας μάθω. Δεν έχει νόημα. Spartan Rage, δεν φοβάσαι. Δεν είναι ούτε λίγο.
Είσαι ανόητος! Είμαι ανόητος. Δεν έχω χρόνο για αυτά! Δεν έχεις χρόνο για αυτά, γιατί αγόρι μου. Όχι μωρέ, πάω για καφέ. Να πάω πάνω το νερό που στο σπίτι, γιατί δεν ξέρεις. Όταν ό,τι μέσα, το μόνο που ήθελα ήταν να απαντήσεις. Αλλά εσύ έπρεπε να το παίξεις περίφανος. Ρίξε μου ό,τι κι αν έχεις. Δεν θα σταματήσω. Το γερικό σώμα σου θα εξαντληθεί. Αλλά πρωτού βάλω ένα τέλος αυτό. Δεν μπορώ να νιώσω τίποτα από όλα αυτά! Δεν μπορείς να με βλάψεις. Τίποτα δεν μπορεί. Αυτή η μάχη είναι ανώφελη. Ο αγώνας σου είναι ανώφελος. Δεν χρειαζόταν να γίνει έτσι. Αξιολύπητο. Δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν νιώθω τίποτα. Αλλά εσύ. Εσύ νιώθεις τα πάντα, κι όμως συνεχίζεις να προσπαθείς. Δεν είμαι ο αδερφός μου. Αν μου είχες δώσει αυτό που ήθελα, δεν θα είχε τελειώσει έτσι. Αλλά όχι. Αποφυγή. Ας το τελειώσουμε. Δεν μπορείς να με νικήσεις. Έλα μου λίγο τσίγι που είναι. Δεν νιώθω τίποτα. Άρα μωρέ. Να είδε μωρέ. Τίποτα. Πώς θα πάρσι με ρε που το λίγο. Πιάσω μου το χέρι.
έχω γεμάτη αυτό. Κάτι την ελπίδα ότι εσύ από όλους αυτούς που έχω αντιμετωπίσει θα με έκανες επιτέλους να νιώσω κάτι. Δεν μπορείς. Αυτό στο κεφάλι. Έμα, δάκρυα και υδρόμος. Ποιος ήταν αυτός? Με γνώριζε. Γνώριζε για το παρελθόν μου. Πώς με βρήκαν μετά από όλο αυτό το καιρό? Μετά από αυτό το κάτσο που θα δείξει, θα κλείσω το βίντεο. Φέι, τι να κάνω? Ο γιος μας δεν είναι έτοιμος να μεταφέρει τις τάχτες σου στην κορυφή του βουνού. Ούτε κι εγώ. Δεν ξέρω πώς να το κάνω χωρίς εσένα. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ. Είναι μονοκάμερο το game. Τα λόγω της κίνησης είναι όταν πεθαίνεις. Όταν μπαίνεις στο game. Μικρή. Ήταν τόσο... νόμιζα... Είσαι καλά? Είμαι καλά. I'm Gucci, man. Έλα. Yo, what up, bro? Μάζεψε τα πράγματα. Φεύγουμε. Είπες δεν είμαι έτοιμος. Δεν είσαι. Μα δεν έχουμε επιλογή πια. Με ζευγαρώματα και πήρε το κόψι. Βγάλε με ψεύτη. Είσαι ξέρετης. Μάλιστα. Το βουνό. Αυτό το βουνό. Θα έχουμε μακρύ ταξίδι. Ναι, αλλά σημαντικό. Όπα, πώς έγινε αυτό? Έκλεισε όντι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Κάντε ένα subscribe, σας άρεσε. Ένα like, αν θέλετε. Και... τώρα, λογικά, αυτή την εβδομάδα θα ξανακάνω και άλλο God of War βίντεο. Γι' αυτό να μείνετε στο κανάλι. Γεια σας.